Σήμερα έχει βγάλει υπέροχη μέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, επομένως Φεβρουάριος μήνας με ήλιο πάνω από 15 βαθμούς Κελσίου, special, και σκέφτηκα να πάρουμε τηλεφωνάκι στο φίλο μου τον Ηλία και να πάμε καμιά βολτίτσα. Έλα, γόρι. Έλα, γόρι μου, τι κάνεις? Καλά. Έφτασα. Ναι. Είμαι κάτω. Κατεβαίνω. Έγινε, γόρι μου. Ο καλός το φίλο! Πάμε! Ναι, πάμε, πού να πάμε. Πάμε, πού πάμε. Καλύτερα από παραλία δεν έχει. Ναι, ναι, πάμε να πάρουμε ποδηλατάκι. Πάμε, ναι. Πάμε. Τι ως. Α, δεκτό. Θα με κουράσεις δηλαδή. Θα κουράσεις τώρα. Θα κάνεις εσύ πετάλι. Αυτά εδώ λες. Όμως, άλλα. Κουραστικά. Ναι. Να είχε εγώ ένα. Εντάξει, θα πηγαίνουμε με ένα και ένα τέσσερα. Να θέσω ένα. Καταπέ. Φορτώσαμε το τζιπ. Με τα σεμπράγκαλα. Να πάρουμε τον Ηλία που πήγε να παραγγείλει τους καφέδες. Ζωάρα. Πηγαίνουμε με 0,0003 χιλιόμετρα την ώρα. Πρέπει να δέσω λίγο το καπέλο μου να μην το πάρει ο αέρας. Κόψε, κόψε, κόψε λίγο, πάμε πολύ γρήγορα. Και καφεδάκια. Ω, και καφεδάκια εδώ πέρα. Παπ, παπ, παπ. Έλα, ανέβα να σε πάω μια βόλτα. Θα σε ρωτήσω. Έχει φωτιά στη στράτα μου. Εσύ πότε πρωτοκατάλαβες ότι θα ασχοληθείς επαγγελματικά, ας το πούμε, το τραγούδι? Επαγγελματικά. Μεγάλη κουβέντα το επαγγελματικά. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι θα ασχοληθείς επαγγελματικά. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτή τη φάση που είμαι τώρα, αν κάτι τύχει αύριο μεθαύριο και αναγκαστώ, για παράδειγμα, να πάρω μια απόφαση τύπου ότι πρέπει να δώσω βάρος κάπου αλλού, θα το κάνω, θα σταματήσω. Με βαριά καρδιά, βέβαια. Οπότε, θεωρώ πως δεν σκέφτεσαι ποτέ ότι θα ασχοληθείς επαγγελματικά, σκέφτεσαι απλά ότι θα ασχοληθείς με αυτό. Τώρα τι θα γίνει από εκεί και πέρα, δεν το ξέρεις. Ναι. Δεν θα τρακάρουμε πουθενά, ε. Όχι, όχι, είπε, οδηγώ εγώ με το δεξί μου μάτι όμως, έτσι. Κάτσε, και, λοιπόν, θα κάνω και εγώ με το αριστερό τότε για να είμαστε... Κάνε εσύ πως οδηγείς, Δημέκ, ότι να δούμε που θα μας πάει. Είναι ευθυγραμμισμένο σωστά όμως, έτσι. Νομίζω, ναι. Τα έχει κάνει τα σέρβις. Ζυγοστάθμιση, κταίω έχει περάσει, μια χαρά. Όλα, όλα. Πριν από τη μουσική, έκανες κάτι συγκεκριμένο? Συγκεκριμένο. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Σε? Διοίκηση οργάνωση τουριστικών επιχειρήσεων. Και πότε να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο και... Η αλήθεια είναι... Τράπεζα. Κοίτα, ήταν και οι συνθήκες. Δηλαδή, τελείωσα τη σχολή μου, πήγα φαντάρος, και όσο ήμουν φαντάρος, βέβαια όλα τα χρόνια τα φοιτητικά ασχολιόμουν με τη μουσική. Είχαμε συγκροτηματάκια από εδώ, από εκεί παίζαμε. Όταν πήγα φαντάρος μου έγινε μια καλή πρόταση, στην ουσία από ένα σχήμα που ήμουν αρκετά χρόνια τους Καμπαρέ Μπαλκάν. Ήμασταν και με τους Άγαμου Στήτες δύο χρόνια σέρι. Εκεί ήταν η φάση που είπα ότι ναι, okay, μπορώ να ασχοληθώ λίγο πιο σοβαρά με τη μουσική. Να δώσω βάση σε αυτό. Οπότε έδωσα βάση σε εκείνο και δεν έδωσα στο τουριστικό της υπόθεσης. Τουρίστας ούτως ή άλλως ήμουν μια ζωή. Οπότε... Και δεν μου λες. Δεν σου λέω. Και δεν μου λες. Δεν σου λέω γιατί πας και τα λες. Το γυαλί και τι φοράς, για μόστρα? Δεν έχει, έχει λίγο ίντε. Δεν μου λες με τους κόζα μόστρα πώς προέκυψε το θέμα. Ήρθε ένα σημείο. Πώς ιδρύθηκε το συγκρότημα, πώς το φαντάστηκες, πώς έγινε το... Ήρθε μια στιγμή που είπα ότι θέλω να κάνω κάτι δικό μου εξ ολοκλήρου. Να είμαι εγώ άρχοντα αυτού μου και αυτού που κάνω. Και απλά ούτως ή άλλως έγραφα τραγούδια γενικά, γράφω διάφορα πράγματα. Οπότε είχα γράψει κάποια τραγούδια τα οποία έτσι με εκφράζανε πάρα πολύ και ήθελα με κάποιον τρόπο να τα παίξω και αυτά live με ένα σχήμα που θα μπορούσε να το κάνει, γιατί όπως και να το κάνουμε, ρε παιδί μου, είναι διαφορετικό όταν γράψεις κάτι δικό σου.
ψάχνεις και τρόπο να το επικοινωνήσεις σωστά. Να εκφράζονται καταρχάς και οι υπόλοιποι, ας πούμε, όταν μιλάνε για ένα συγκρότημα. Καταρχάς δεν ήθελα να κάνω κάτι μόνος μου. Δεν ήταν και το timing δεν ήταν σωστό τότε. Ούτε ακόμα νιώθω κάτι τέτοιο, αλλά μου αρέσει πιο πολύ η φιλοσοφία του συγκροτήματος. Μεγάλωσα με συγκροτήματα, μεγάλα με Queen, με ACDC, είμαι του συγκροτήματος. Έτσι προέκυψε και ας το πούμε η... Αν και ξέρω ότι δεν σου αρέσει να μιλάς για αυτό το θέμα, έχεις μιλήσει αρκετά για αυτό το θέμα, έτσι προέκυψε και η Eurovision κατά κάποιο τρόπο. Όχι. Η Eurovision ήταν κάτι που προέκυψε, εντάξει, εντελώς τυχαία θα έλεγα, βέβαια δεν πιστεύω στην τύχη γενικότερα, αλλά ήταν κάτι που προέκυψε απλά. Μας είχε γίνει μια πρόταση λοιπόν τότε, το τέλη του 12. Μας είχαν δει, ήταν η φάση τότε που θα γινόταν η Eurovision, στην ουσία θα την έπαιρνε και ιδιωτική επιχείρηση εκτός από την ΕΡΤ. Γιατί από εκεί καλύφθηκαν τα έξοδα και όχι από κρατικά κονδύλια στην ουσία. Τα λιγοστά παρά έξοδα βέβαια. Μας έγινε μια πρόταση διότι οι θύνοντες, πρόκειτο για κάποια καινούργια άτομα που είχαν μπει τότε στο θεσμό και θέλανε γενικά έτσι διαφορετικά και ξεχωριστά πράγματα, ή έστω ένα τουλάχιστον. Έτυχε να μας είχαν δει, ήταν τότε, ήμασταν στα ξεκινήματά μας, είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα γενικά με κάποια live στο εξωτερικό πριν καν κλείσουμε χρόνο σαν μπάντα. Με πήραν τηλέφωνο τότε και είπα όχι. Και τι σε έκανε να αλλάξει άποψη? Καταρχάς σίγουρα φοβόμουν, να το θέσω έτσι, την Eurovision και την έκθεση, αυτή την υπερέκθεση. Η πρόταση όταν μας είχε γίνει ήταν να πάρουμε μέρος σαν Κόζα Μόστρα μόνοι μας. Θεωρώ πως θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να πάμε μόνοι σαν μπάντα και να μας γνωρίσει μεγάλο μέρος του κοινού σαν Κόζα Μόστρα μέσω της Eurovision. Γιατί όμως, προβολή δεν είναι? Είναι προβολή, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο είδος της προβολής και το πώς θα προβάλλεις και εσύ τον εαυτό σου. Θεωρώ δηλαδή πως όλο αυτό που ζήσαμε μέσω της Eurovision δεν μας άλλαξε καθόλου σαν συγκρότημα, και αυτό ήταν το πιο δύσκολο και το πιο σημαντικό να πετύχουμε. Γι' αυτό το λόγο, επειδή τις είχα αυτές τις σκέψεις από πριν, είπα στην αρχή, απάντησα αρνητικά, αλλά μετά από λίγο το σκέφτηκα καλύτερα, και επειδή το τραγούδι με τον Αγάθο να το είχαμε ήδη γράψει στο στούντιο, ήταν έτοιμο, σκέφτηκα λίγο πιο 5 βήματα μπροστά, ας πούμε. Πήρα τον Αγάθο με τηλέφωνο, του λέω: Αγάθο, με το και το, θες να πάμε Eurovision? Και αυτός μου λέει: και δεν πάμε. Και έτσι απλά είπα ότι είναι okay, με τον Αγάθωνα δίπλα θα ήταν λίγο πιο δύσκολο να σου κολλήσουν τα μπέλα. Όχι pop ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, ένα σχήμα που θα πήγαινε άνετα στην Eurovision. Ούτως ή άλλως ήμασταν κάτι που δεν είχαμε δει, θεωρώ,
στη Eurovision ούτε πριν ούτε μετά, μέχρι τώρα. Και πίστεψα απλά ότι ναι, οκ, okay, γιατί να μην κάνουμε κι εμείς μια διαφορετική πρόταση. Θέση, το 13 δεν έχει να κάνει τόσο με τη θέση. Ναι, το 13 δεν έχει να κάνει τόσο με τη θέση. Είναι αξιοκρατικά τα πράγματα. Και ναι και όχι. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως δεν το αντιμετωπίσαμε ποτέ, και ειδικά εγώ δεν το αντιμετωπίσα ποτέ σαν διαγωνισμό. Συγκεκριμένο εκεί πέρα. Πήγαμε να μας γνωρίσει και άλλος κόσμος, να ανοίξουμε πόρτες, νέο κοινό. Έτσι το αντιμετωπίσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε αυτό που μας ενδιέφερε ήταν σίγουρα να φτάσουμε στον τελικό, διότι εντάξει, κάναμε μεγάλη προετοιμασία. Θα ήταν κρίμα με τόση δουλειά να αποκλειστούμε, για παράδειγμα, στον τελικό. Το καταφέραμε, πήγαμε στον τελικό, πήγαμε και εκεί καλά. Και αυτό είναι που κρατάμε. Πώς το αντιμετωπίζουν, υπάρχει διαφορά, δηλαδή πώς το αντιμετωπίζει ο Έλληνας θεατής, ναι, το όλο πανηγύρι της Eurovision και πώς το αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό, παράδειγμα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Αν και ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη το ότι τη χρονιά που πήγαμε εμείς, γενικότερα ένιωσε ότι μας αγκάλιασε ο κόσμος και το όλο σύστημα, να το θέσω έτσι, που είναι πίσω από το Eurovision, δηλαδή δημοσιογράφοι. Το φοβόμουν πάρα πολύ αυτό. Ήταν κάτι διαφορετικό. Θέλει κότσια να κάνεις κάτι διαφορετικό όταν σε κρίνει τόσος πολύς κόσμος. Και μιλάμε τώρα για την Eurovision, που το κάνουμε και αρκετά εθνικό ζήτημα, το αν θα πάμε καλά ή όχι. Έτσι, όπου να πάμε να νικήσουμε, δεν έχει να κάνει με το να πας να νικήσεις. Έχει να κάνει με το ότι πας και παρουσιάζεις κάτι αξιόλογο, κάτι ωραίο. Μέσω της μουσικής σου έκφρασης. Ναι. Παλιότερα μου άρεσε πιο πολύ. Υπήρξε ένα διάστημα που με κούρασε λίγο αυτό. Διότι η μουσική για μένα είναι ένας τρόπος έκφρασης του εαυτού μου. Όταν λοιπόν ο εαυτός μου είναι σε κάποια άλλη φάση και δεν μπορώ να το υποστηρίξω καλά αυτό, δεν θα το κάνω. Mm-hmm. Θα το κάνω όταν νιώθω ότι θέλω και έτσι νιώθω. Με το καινούριο κομμάτι, τον Κόζα Μόστρα, το Requiem, έχει έναν στίχο ο οποίος σοκάρει, σε βάζει να προβληματίζεσαι. Το στίχος καταρχάς τους γράφεις εσύ ο ίδιος? Ναι. Και ναι. Τη μουσική? Ναι. Ναι. Όλα δηλαδή. Εντάξει, σίγουρα βοηθάνε και τα παιδιά όλοι. Σαν συγκρότημα βάζει ο καθένας την πινελιά του. Αλλά εντάξει, επειδή είμαι διαόλου κάλτσα, γενικά δεν κάθομαι στα αυγά μου, ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό, με τη σύνθεση. Οπότε εντάξει, πολλές φορές θα φτάσουμε στο στούντιο και θα έχω ήδη κάτι έτοιμο να παρουσιάσω, ας πούμε, και στα παιδιά. Για πες μας λίγο για το Requiem. Το Requiem είναι ένα τραγούδι, το καινούριο τραγούδι λοιπόν, το Requiem. Είναι ένα τραγούδι που, εντάξει, κάνω μια κατάθεση ψυχής. Πώς προέκυψε η ιδέα? Ξύπνησα απλά ένα πρωί, δεν ξέρω τι, είδα ένα έργο στον ύπνο μου εγώ τώρα. Ξεκίνησε καταρχάς από το χοροδιακό που ακούμε στην αρχή, αυτή τη μελωδία που ακούγεται, που
σε μεταφέρει έτσι, ή τουλάχιστον έτσι το νιώθω εγώ. Στην κόκκινη πλατεία Μόσχα, χιόνι. Ναι. Έχει αυτό το κλίμα στην αρχή. Έχει αυτό το κλίμα στην αρχή. Μπαλαλάικα, βότκα. Κάπως μου βγήκε ένα τέτοιο feeling, κάτι έβλεπα στον ύπνο μου μάλλον, δεν ξέρω, και ξύπνησα και πήγα κατευθείαν και σιγοτραγουδούσα τη μελωδία συνέχεια αυτή. Φανταζόμουν πράγματα. Από εκεί και πέρα μετά, αρχίζοντας έτσι, να ασχολούμαι τους τύπους του συγκεκριμένου το κομμάτι, μου βγήκε μια κατάθεση ψυχής για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Αυθόρμητα, έτσι βγήκε απλά. Οπότε εκεί μετά προσπάθησα να δω το παρακάτω το έργο, πώς θα μπορούσε να είναι. Ούτως ή άλλως, γενικά σε αυτά που γράφω δεν έχω κολλήματα, νόρμες, σύνορα, ότι πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι αλλιώς. Μπορώ να κάνω οτιδήποτε, ας πούμε, και είμαι περήφανος που μπορώ, νιώθω καλά να το κάνω αυτό το πράγμα. Under my naked skin, after my crucifixion, singing a requiem. Under my naked skin, born with a false religion, gambling my life again. Εντάξει. Α, τα παιδιά, ρε. Η μπάντα είναι τόπικα, ρε μαλάκα, που θα μας ανοίξουν. Πάμε, σοβαρά. Πάμε, ναι, κοιτάζω, εξαφανίστε. Πάμε. Και το λέγαμε πριν. Ναι. Κόψε. Λοιπόν, φλάσ. Άρχισε να τραγουδάς τώρα εσύ. Δεν ακούω. Μια παραγγελιά, παιδιά, μια παραγγελιά. Εκεί δεν θα ακούω. Τι κάνεις εδώ πέρα, το πρόβα κάνετε σήμερα. Κάνουμε πρόβα τα κομμάτια. Fake μουσική του Fake Tax. Ακούμε το Fake Tax. Αυτός ο δόντι μας ξεσηκώνει. Πάντα ξεσηκώνει τους πάντες. Φύγαμε. Πάμε. Χειρόφρονο. Άντε φιλιά, φεύγουμε ρε. Κόφτο. Στρίβε. Δεν μου λες τι να παίξουμε λίγο τις 10 quick ones. 10 στα γρήγορα. Επικίνδυνο μου ακούγεται. Όχι, ανώδυνο. Πάμε. Σαν το τατουάζ που κάνω. Λοιπόν. Σου κάνω 10 πολύ γρήγορες ερωτήσεις. Απαντάς μονολεκτικά. Μπαμ, μπουμ. Τέλος. Λοιπόν. Μενεγάκι Σκορδά. Πρέπει να διαλέξω. Ναι. Μενεγάκι. Mac ή PC. Μπύρα ή κρασί. Μπύρα. Θάλασσα ή βουνό. Θάλασσα. Πατατάκια ρίγανη ή μπαρμπεκιού. Ρίγανη. Αλάτι ξύδι βασικά. Ναι. Λοιπόν, τζακούζι ή σάουνα. Α, τζακούζι. Λοιπόν, μπιτσόμπαρο ή ελεύθερο κάμπινγκ. Μπιτσόμπαρο. Θα προτιμούσες να πας για καφέ με τη Μαντόνα ή τη Ριάννα.
Μαντόνα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Καινούριο τατουάζ ή καινούρια παπούτσια? Α, τατουάζ. Και έχω και πολύ καιρό να κάνω, η αλήθεια είναι, και έχει αρχίσει τώρα, με πιάνει το στερητικό. Μήπως να πάμε? Θες? Μην μου κάνεις τέτοια τώρα, μην μου κάνεις τέτοια. Το σκέφτηκα, η αλήθεια. Μην μου κάνεις τώρα τέτοια. Με τατουάζ, τι παίζει? Έχεις πολλά πάνω. Εσύ πάλι? Ναι, δεν με αφήνει μαχνά. Πότε πρώτο ξεκίνησε, πότε έκανε το πρώτο? Το πρώτο. Το πρώτο. Έτος θες, ηλικία θες? Ηλικία. Ηλικία. 21. 21, ε. 21. Τι έκανες? Μικρό, βέβαια. Ένα πολύ συμβολικό λατινικό πεντάρι. Ένα λατινικό πεντάρι, ναι, το οποίο συμβολίζει. Το πάρε πέντε. Πολλά, συμβολικός αριθμός. Το 5 και το 7. Πολύ συμβολικός αριθμός. Δεν είναι τυχαία η αριθμή. Και πώς φάνηκε η όλη εμπειρία? Του τατουάζ. Ναι. Τότε, ωραία, τότε μπήκε το μικρόβιο. Πέρα. Μια χαρά. Το μετάνιωσα. Ξέρετε την ώρα που το χτυπήσω. Λέω, πονάει. Όχι, πολύ ωραία. Πολύ... Μπήκε το μικρόβιο. Και μετά? Μετά το νερό στα βλάκια, όπως είπαμε και πριν. Τι έχεις κάνει? Μετά το δεύτερο, τι ήταν? Το δεύτερο ήταν ένα τατουάζ που έχω εδώ στον μπράτσο. Ένα vintage μικρόφωνο, αυτά τα παλιά, τα ωραία. Με κάτι λεξούλες από κάτω, έτσι. Συμβολικές και αυτές. Ρεαλιστικό. Πώς? Ρεαλιστικό. Ναι, ναι. Και μετά, τι ήταν το? Έχω χάσει την μπάλα τώρα, δεν θυμάμαι. Μετά. Δεν τα μετράς, να φανταστώ. Έχω τόσα τα πτωχιά. Ποιος τα μετράει? Έλατε. Τα μετράς εσύ? Όχι, αλλά έχω ακούει. Έχω 12 τατουάζ. Όχι, όχι, δεν τα μετράω. Μετά τι έκανα? Μετά πρέπει να έκανα το μάτι. Για το οποίο δεσμεύεσαι, έτσι. Δεσμεύεσαι, ναι, ότι πρέπει να το διορθώσουμε. Ναι, εντάξει, έχει περάσει και καιρός. Ναι, έχουν, ναι, περάσει και χρόνια. Θα το φτιάξουμε εκεί πέρα. Μετά έκανα τον Καβαδία εδώ που έχω γραμμένο. Ναι, ρε, τι φάση είναι αυτή, για πες. Το γυναίκα του Καβαδία. Από τα καλύτερα πράγματα που έχω διαβάσει. Και είπες να γράψεις ολόκληρο το βιβλίο πάνω σου? Όλο το πείμα. Χώρεσε. Μας βγήκε λίγο η πίστη, αλλά καταφέραμε. Και μετά προχώρησα εδώ. Η μαμά ελεφαντίνα με το ελεφαντάκι. Δεν ξέρω αν δείχνω και σωστά. Ναι, ναι, εκεί πέρα είναι. Ναι. Μετά προχώρησα και εδώ πέρα. Εντάξει. Από εδώ έχω. Τώρα δεν φαίνεται και εδώ το αερόστατο, το ουράνιο τόξο. Γενικά, μ' αρέσει. Έχεις ελεύθερο χώρο δηλαδή πάνω σου? Έχω, έχω. Είναι... Με ρωτάς για κάποιο λόγο? Ναι, ναι. Έχεις ελεύθερο χώρο στο σκληρό σου? Θέλω να ξέρω το σημείο. Ναι, φυσικά. Πάντα θα υπάρχει χώρος. Τι σκέφτεσαι, τι θες να κάνεις μελλοντικά όταν μεγαλώσεις? Σε τατουάζ πάντα. Κοίτα, πράγματα που με εκφράζουν. Με εκφράζουν. Τώρα τι θα είναι αυτό, δεν ξέρω. Μετά σκέφτομαι εκείνη την ώρα. Όταν πλησιάζει ο καιρός. Πράγματα που με εκφράζουν. Πράγματα με τα οποία νιώθω ωραία. Τα μελετάς? Τα τατουάζ που θα κάνεις, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση που είπες, ήθελα να το κάνω αυτό 2 χρόνια. Δύο χρόνια όχι. Δεν αφήνω να περάσει τόσο καιρός. Γι' αυτό. Αλλά ναι, βάζω κάτι στο μυαλό μου, ας πούμε, το δουλεύω και έρχεται η ώρα μετά που πάω και το κάνω. Θεωρείς ότι έχουν γίνει πιο mainstream τελευταία τα πράγματα? Με τα τατουάζ. Δυστυχώς, ναι. Υπάρχει κάποιο τατουάζ που δεν θα χτυπούσες ποτέ πάνω σου, ας πούμε? Σίγουρα. Κινέζικα, ναι. Αράβικα, γενικά αυτά τα με τις γραμματοσειρές, τα... Πολλές φορές δεν ξέρεις καν. Έχω ακούσει ιστορίες, ναι, δεν ξέρω. Πολύ, πώς το λένε, είμαι δωρεάν. Ναι, ναι, είμαι δωρεάν, είμαι, τι έλεγε ο άλλος, κρύος, παγωμένος εκτελεστής. Για τον Κιακά. Ναι. Πεις γκέκα, sorry, sorry. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα, ψάξου λίγο. Τι θα ήθελες να κάνεις στον μέλλον? Για πες. Τι σχέδιο? Τι έχεις σκεφτεί, ας πούμε, για το επόμενο σου τατουάζ? Επίσης δεν μου αρέσουν τα αρχαιοελληνικά. Δεν μου αρέσουν. Τα κλασικά αυτά. Βασικά έχουν καταντήσει λίγο κλασικά, ναι. Μ' αρέσει πιο πολύ το ζωγραφιές, ας πούμε, έτσι σχέδια. Δεν θα έλεγα όχι mainstream. Διότι εντάξει, και τα mainstream τώρα μπορούσαν να είναι κάτι άλλο mainstream, ε. Δεν ξέρεις.
Σκέφτηκες ποτέ πώς θα είμαι όταν μεγαλώσω, δηλαδή όταν γεράσω, πώς θα είναι το κορμί μου, μια χαρά θα είναι. Μια χαρά θα είναι. Μια χαρά θα είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλοι έτσι θα είμαστε κάπως πλέον, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι. Όχι, ποτέ δεν το σκέφτηκα αυτό. Έχεις βαρέσει να τουάζεις ποτέ σε κάποιον που δεν τον ήξερες ή δεν ήξερες τη δουλειά του? Όχι. Όχι. Τους είχες ψάξει. Βέβαια. Βέβαια. Εντάξει, είναι λίγο ρίσκι, ξέρω εγώ. Είναι κάτι που θα σε συνοδεύει σε όλη τη ζωή. Να πας έτσι τώρα τυχαία, χωρίς να ξέρεις. Όχι. Καταρχάς, tattoo artists, έτσι. Είστε καλλιτέχνες. Εσύ, ας πούμε, θα φώναζες κάποιον να σου κάνει ανακαίνιση στο σπίτι χωρίς να ξέρεις τη δουλειά του? Ας την πάτησα. Ακριβώς. Κατάλαβες. Θα φώναζες κάποιον να... Τι να σου πω. Σε γιατρό, χωρίς. Δεν θα βάζα κάποιον να μου φτιάξει μια κιθάρα ή να μου γράψει ένα τραγούδι άμα δεν ήξερε τη δουλειά του. Yo, what the fuck, man. Να πάρω. Φτάσαμε, εντάξει, φτάσαμε. Ωραίο μαλλί. Πήγαινες τόσο γρήγορα, δες πως έγινα εγώ. Λοιπόν, φιλάκια πολλά στην οικογένεια. Και θα πρέπει να κάνουμε και το τατουαζάκι κάποια στιγμή. Όχι, θα πω. Θα πω όχι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε εσείς σχόλια κάτω για το τι τατουάζ να του κάνω. Θα γίνει χαμός. Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, φιλάκια πολλά προς το παρόν. Θα τα πούμε το βράδυ. Έχω κανένα εσύ, δεν νομίζω. Τότε. Γεια σα. Αυτό είναι ένα φίλο, ο Χρήστο. Γεια σα, εδώ είναι το πάρτι. Εδώ είναι το πάρτι. Ελάτε. Είστε του γαμπρού τη νύχτα. Γεια σα και συγχαρητήρια. Τατού artist, πάρα πολύ ωραίο, αγαπημένο, φίλο. Τα παιδιά μα πηγαίνουν και μαζί σχολείο. Πλέον δεν πάνε γιατί είναι όλα άρρωστα. Τρελή φάση. Πάρτε. Πάρτε. Ό,τι βλέπετε από. Ό,τι βλέπετε και εμείς ό,τι βλέπαμε από τηλεόραση. Γιατί εντάξει, κι εγώ έβλεπα Eurovision. Είναι event, ρε παιδί μου, ξέρεις. Ό,τι βλέπεις από τηλεόραση, βάλε επί 50. Επί 50 για δύο εβδομάδες. Party.